οι ειδικοί στο θέμα αυτό, όπως βλέπετε, δεν ομονοούν. Έχουν διστάμενες απόψεις. Και στη χώρα μας και σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι συγκροτημένες επιστημονικές έρευνες, δύο που δημοσιεύτηκαν προχθές στο Nature, ένα επιστημονικό περιοδικό, αλλά και σε άλλα έντυπα, διεθνείς έρευνες, δείχνουν ότι τα παιδιά και κολλάν και μεταδίδουν τον ιό. Άρα αυτό είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό και στη Γερμανία ο αρμόδιος δημοξιολόγος πρότεινε ότι τα σχολεία δεν χρειάζεται να τρέξουμε να τα ανοίξουμε τώρα. Μεγάλη προσοχή. Επίσης, όπου ανοίγουν σχολεία, ανοίγουν από ό,τι βλέπω από βρεφονιμπιακούς σταθμούς, από κάτω, όχι από τα πάνω προς τα κάτω. Για λόγους οικονομίας. Επειδή τα παιδιά τα μικρότερα έχουν γονείς, όταν είναι στο σπίτι τα παιδιά δεν πάνε στη δουλειά τους. Αυτό είναι το θέμα. Εδώ δεν είναι αυτή η επιλογή. Άρα ούτε θέμα οικονομίας εξυπηρετεί το άνοιγμα στην Ελλάδα των σχολείων. Υπάρχει κάτι άλλο. Ξέρετε πόσες μέρες θα κάνουν μάθημα τα παιδιά που θα πάνε τώρα? 6. Θα κάνουν 9 μέρες εναλλάξ, το κάθε υποτμήμα. Αν αφαιρέσουμε την μέρα της εορτής του Αγίου Πνεύματος, είναι 8. Αν αφαιρέσουμε την τελευταία μέρα που είναι η βαθμολόγηση από το Σύλλογο Καθηγητών που συνεδριάζει, πηγαίνουμε στις 7. Αν αφαιρέσουμε την τελευταία μέρα του μαθήματος που δεν γίνεται μάθημα ποτέ, όπως ξέρετε, πάμε στις 6. Και αν αφαιρέσουμε την πρώτη μέρα που δεν πρόκειται να γίνει μάθημα, θα γίνουν συστάσεις, συζητήσεις, εγκληματισμός. Πάμε στις 5. Αξίζει για 5 μέρες, που μπορεί να είναι ασήμαντο το παιδαγωγικό όφελος. Αξίζει για 5 μέρες αυτή όλη. Γιατί κατά την άποψή σας, κύριε φίλη, λοιπόν, η κυβέρνηση αποφασίζει να ανοίξει τα σχολεία? Βλέπετε κάποια σκοπιμότητα πίσω από αυτή την απόφαση? Όπως σωστά είπατε, η απόφαση είναι της κυβέρνησης. Είναι πολιτική απόφαση. Δεν είναι επιστημονική απόφαση. Μην κρυβόμαστε πίσω από τους ειδικούς. Οι ειδικοί είπαν μία άποψη, στασιάζεται, αν είναι έτσι ή αλλιώς το θέμα. Οι ειδικοί είπαν, για παράδειγμα, με οδηγία του ΕΟΔΗ, να είναι 7 παιδιά, να είναι κάθε 7 τετραγωνικά ένα παιδί με ένα στην τάξη. Και αυτή η οδηγία ξαφνικά παίρνεται πίσω, για το Υπουργείο λέει θα δώσω εγώ άλλες οδηγίες για τα σχολεία που θα ανοίξουν. Δηλαδή, εντάξει. Τη σκοπιμότητα δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι δύσκολη, εγώ, αλλά βλέπω μια πολιτική σκοπιμότητα. Μάλιστα. Και αυτή είναι να δημιουργηθεί μια εικόνα επίπλαστης κανονικότητας. Δεν γυρνάμε από εκεί που ήμασταν πριν τον κορονοϊό, παντού. Διαβάζω σήμερα, για παράδειγμα, ότι μόνο τον Απρίλιο είχαμε 50.000 απολύσεις και 100.000 απώλεια θέσεων εργασίας. Η ανεργία είναι μεγάλο πρόβλημα. Ταυτοχρόνως δεν γυρνάμε από εκεί που ήμασταν, γιατί ο κόσμος έχει ένα φόβο. Ένα φόβο για την οικονομία, ένα φόβο για τη ζωή του, με άλλα προβλήματα. Άρα, το να δημιουργούμε μια επίπλαστη κανονικότητα με 5-6 μέρες μάθημα, αυτό δεν μας δημιουργεί σε καμιά περίπτωση μια σωστή αντίληψη για τον κίνδυνο που έχουμε. Δεν τελείωσε. Τρέχουμε μπροστά μας. Άρα, είναι μια πολιτική απόφαση που δεν στηρίζεται σε αποκλειστικά επιστημονικά δεδομένα, ούτε έχουμε αυθεντίες επιστημονικές στο θέμα του κορονοϊού. Κύριε, θα ήθελα. Ναι, παρακαλώ. Ναι, κύριε Φιλή, ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε. Θα ήθελα να πω και το εξής. Κοιτάξτε, σε αυτή μέσα την ιστορία της πανδημίας, όπου υπάρχουν τα προβλήματα του κόσμου όλα και των εκπαιδευτικών τα προβλήματα, γιατί άνθρωποι είναι και αυτοί, και μάλιστα με υψηλό μέσον όρο ηλικίας στα λύκεια και με υποκείμενα νοσήματα. Μέσα σε αυτή την αβεβαιότητα που υπάρχει στην εκπαίδευση αυτή τη στιγμή, βλέπουμε την κυβέρνηση να κατεβάζει και ένα νομοσχέδιο. Το οποίο νομοσχέδιο, πέρα από όλα τα άλλα, τι έχει? Έχει την αύξηση του αριθμού των παιδιών σε κάθε τμήμα. Λέει μέσα στον κορονοϊό, που δεν τελειώνει σήμερα, θα συνεχιστεί για ένα χρόνο. Το λένε όλοι. Θα πάρουμε μέτρα από τώρα για το Σεπτέμβριο. Μέτρα που αφορούν τις σχολικές υποδομές, τις βρύσες, τις τουαλέτες, το προσωπικό. Υπάρχει νομοσχέδιο που λέει ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των παιδιών στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σε κάθε τμήμα. Έχει λογική αυτό το πράγμα. Αφήνω όλα τα άλλα. Μάλιστα. Έχει λογική μέσα σε αυτή την αναστάτωση τα μέτρα που προτείνει ως μόνιμα από τώρα η κυβέρνηση να είναι η αύξηση των παιδιών στο τμήμα. Θα μπορούσε κανείς να διαρωτηθεί ποιες σκοπιμότητες εξυπηρετούν αυτού του είδους οι κινήσεις. Θέλω και την άποψη του κυρίου Λοβέρδου για να μπορέσουμε να το συζητήσουμε. Κύριε Λοβέρδο, ακούσατε τα επιχειρήματα του κυρίου Φίλη. Ναι, σαφώς. Ότι είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα για το ρίσκο. Ο κύριος Φίλης στηρίχθηκε σε αυτά που είπε, στο ότι δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα. Ασφαλώς και δεν υπάρχει. Δεν ξέρουμε τίποτα ακόμα για το πώς θα πάνε τα πράγματα από εδώ και πέρα. Πηγαίνουμε μέρα με τη μέρα. Όπως βλέπετε, ζούμε πρωτοφανείς συνθήκες. Είπε ο κύριος Φίλης για τις απολύσεις που έγιναν στην Ελλάδα. Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι στην ισχυρότερη οικονομία του κόσμου, στις ΗΠΑ, έχουμε 33 εκατομμύρια ανέργους.
περισσότερους μετά την κρίση του κράχ του 1929. Η κατάσταση είναι πρωτοφανής. Ζούμε συνθήκες που η ανθρωπότητα ολόκληρη δεν έχει ξαναζήσει στα 7-10.000 χρόνια της ιστορίας της. Έχετε συνειδητοποιήσει ότι lockdown δεν έχει ξαναγίνει ποτέ άλλοτε στην ανθρωπότητα. Ποτέ άλλοτε. Λοιπόν, αυτές οι πρωτοφανείς συνθήκες τις διαχειρίζεται η κυβέρνηση με τη μεγαλύτερη δυνατή υπευθυνότητα. Ασφαλώς, κάποιοι μπορεί να έχουν την εκτίμηση, όπως έχει ο κύριος Φίλης, ότι δεν θα έπρεπε να ανοίξουν τα σχολεία. Δεν λέμε ότι πρέπει σώνει και καλά να ανοίξουν. Κάνουμε μια προσπάθεια, έχουμε ένα σχέδιο. Εάν δούμε ότι δεν αποδίδει αυτό το σχέδιο, τότε θα πρέπει να το αλλάξουμε. Το είπε και ο Πρωθυπουργός στη Βουλή. Γι' αυτό και ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι για το θέμα των δημοτικών σχολείων ο ίδιος προσωπικά είχε επιφύλαξη. Γι' αυτό και δεν ξέρει αν θα ανοίξουν τελικά. Συνεπώς, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ υπεύθυνοι και να μην μιλάμε σε αυτή την εθνική κρίση. Δεν είναι κομματική, είναι εθνική κρίση που περνάει η χώρα σήμερα, παγκόσμια, αλλά στην Ελλάδα εθνική. Να μην μιλάμε για πολιτικές σκοπιμότητες. Ας εγκαταλείψουμε, αγαπητέ κύριε φίλη, που ξέρετε πόσο πολύ σας αγαπώ και σας εκτιμώ, ας εγκαταλείψουμε λίγο τις κομματικές μας ταυτότητες και ας δούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές στην ελληνική και στην παγκόσμια ιστορία. Πάντως, κύριε Λοβέρδο και κύριε φίλη, ανεξάρτητα από την αντιπαράθεση που υπάρχει, και για μένα είναι υγεία. Είναι δημοκρατικό στοιχείο να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και να διατυπώνονται οι απόψεις αυτές και να υπάρχουν επιχειρήματα και κόσμια μάλιστα να διατυπώνονται όπως γίνεται από τον κύριο Φίλη και από εσάς κύριε Λοβέρδο. Δεν έχουμε λάβει όμως υπόψη μας και το τι λέει η κοινωνία. Τι λέει και ο ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας και ο ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί εάν λάβω υπόψη μου αυτά που έρχονται εδώ κύριε Λοβέρδο και κύριε Φίλη, ανεξάρτητα από το τι έχουν ψηφίσει οι άνθρωποι, οι περισσότεροι δεν θέλουν τα παιδιά να πάνε στο σχολείο. Και μάλιστα τα παιδιά του γυμνασίου και των τάξεων του λυκείου της πρώτης και της δευτέρας. Για την τρίτη είναι μια άλλη κατηγορία ειδική, όπου δεν θα πάνε και τα περισσότερα, γιατί κρατάνε τις απουσίες για το τέλος της χρονιάς και θα δείτε. Άδειες αίθουσες έχουμε για την τρίτη ηλικίου. Το ξέρω, γιατί και ο γιος μου δίνει εξτάσεις. Όλοι το ίδιο κάναμε. Γιατί και εγώ που ήταν Α και Β τύπος, το ίδιο πράγμα έκανα. Και ο κύριος Φίλης το ίδιο πράγμα έκανε και εσείς το ίδιο κάνατε. Κύριε Λοβέρδο, καλή επιτυχία στο παιδί σας. Όμως, καλή επιτυχία. Θέλω να πω ότι δεν είναι θέμα κομματικής αντιδικίας. Γι' αυτό ΣΥΡΙΖΑ με υπευθυνότητα στήριξε όλα τα μέτρα του lockdown από την πρώτη μέρα. Όλα τα μέτρα. Αγωγίστος και ξέρουμε ότι έχει συνέπειες, καμία αντίρρηση. Δυσκόλεψε τον κόσμο. Δεν βάλαμε καμιά κομματική προμετωπίδα σε αυτή την υπόθεση. Αλλά τώρα είναι μια νέα συνθήκη. Μια νέα συγκυρία. Οι επιστήμονες δεν ομονοούν. Έχουν διαφορετικές απόψεις. Η κοινή γνώμη δικαίως, όπως λέτε και εσείς, δικαίως ανησυχεί. Αξίζει για 5 μέρες μάθημα να ρίξουμε μία ζαριά, πέστε μου, αξίζει. Γιατί το κάνουμε αυτό. Όταν το Σεπτέμβριο θα μπορέσουμε να είμαστε πιο προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα αυτά. Και για ποιο λόγο, το τονίζω και το ξαναρωτώ, αυξάνεται ο αριθμός στα παιδιά, στα τμήματα, στα δημοτικά και στα νηπιαγωγεία από το Σεπτέμβριο και μετά με το νομοσχέδιο που κατεβάζει η κυβέρνηση. Μιλάτε για άλλο θέμα τώρα. Αυτό. Μην μπλέκουμε δύο διαφορετικά θέματα, κύριε Φίλη. Για το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, καθίστε να το δούμε. Ακόμα δεν έχει σταθεί στη Βουλή καν. Καθίστε να το δούμε, να έρθει στη Βουλή και να το συζητήσουμε. Υπάρχει διαβούλευση, ακόμα στη διαβούλευση. Καθίστε να έρθει στη Βουλή, θα το δούμε. Άλλο πράγμα έναν αναχρονισμό που είναι επικίνδυνο για την υγεία των παιδιών. Αναχρονισμό που προκύπτει από την κυβερνητική πολιτική. Αυτό επισημαίνω, τίποτε άλλο. Και φοβούμε ότι αν δεν βλέπουμε με κάποια ενόραση, κάπως πιο συνολικά το θέμα, τι θα γίνει το Σεπτέμβριο στα σχολεία, οι 5 μέρες μεθαύριο είναι άνευ σημασίας. Οι 5 μέρες. Ο Σεπτέμβριος είναι το θέμα τι θα γίνει. Και γι' αυτό πρέπει να προετοιμαστούμε φυσικά, για το καλοκαίρι. Φυσικά τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Κανείς δεν το αρνείται αυτό. Κανένας σοβαρός άνθρωπος δεν αρνείται. Μην φτιάχνουμε λοιπόν με μια ζαριά δυσκολίες τώρα. Θέλω, Λάμπρο Καλαρίτη, το ερώτημά σου και πιστεύω ότι απευθύνεται στον κύριο Φίλη. Κύριε Φίλη, γιατί μαντεύω και πού θα απευθύνεται το ερώτημα του Φίμου του Κλαβιανού. Στον κύριο Λοβέρδο μετά. Δύο σύντομα ερωτήματα. Άρα, κατά τη γνώμη σας, δεν πρέπει να ανοίξουν καθόλου και θα τα ανοίγατε το Σεπτέμβριο οπωσδήποτε. Δηλαδή, είστε σίγουρος ότι το Σεπτέμβριο θα υπήρχαν οι συνθήκες για να ανοίξουν τα σχολεία. Ένα. Και δεύτερον, σύντομο, εάν πιστεύετε ότι λόγω της οικονομικής πίεσης, την έχουμε παραδεχτεί όλοι, υπάρχει πιθανότητα πολιτικών εξελίξεων μέσα στο καλοκαίρι. Ένα-ένα. Βεβαίως, τα σχολεία θα ανοίξουν, δεν πάνε κλειστά το Σεπτέμβριο. Αλλά έχουμε 2 μήνες μπροστά μας για να δούμε πρώτον τα τεστ.
να γίνονται τεστ στο εκπαιδευτικό προσωπικό και σε ευπαθείς άλλες ομάδες που αφορούν τα παιδιά. Σήμερα τεστ δεν γίνονται παρά πολύ επιλεκτικά. Το Βέλγιο ανοίγει τα σχολεία πολύ πιο αργά και σταδιακά από ότι η Ελλάδα, με 25.000 τεστ κάθε μέρα που κάνει. Εμείς κάνουμε 70.000 τεστ, κάναμε μέσα σε 2 μήνες. Εδώ είμαστε μείον, το καταλαβαίνετε. Δεύτερον, με το να οργανώσουμε καλύτερα τη σχολική υποδομή, που έχει να κάνει με τις βρύσες που πρέπει να πάνε πιο μακριά, οι τουαλέτες, το καλοκαίρι να γίνουν τέτοιες δουλειές στα σχολεία, με το να έχουμε σχολικές υπηρεσίες καθαριότητας όλη την ημέρα, με προσωπικό μόνιμο στα σχολεία και όχι ευκαιριακά έλα μια ώρα εσύ, έλα μετά εσύ άλλος μια ώρα. Δηλαδή, απλά πράγματα. Τρίτον, να προβλέψουμε, που τώρα το έχουμε προβλέψει, αν υπάρξει άδεια ειδικού σκοπού για λόγους υγείας χιλιάδων εκπαιδευτικών. Ποιοι θα πάνε στη θέση τους. Αυτό είναι επίσης. Τέταρτον, να προβλέψουμε πώς θα πάνε στα νησιά οι αναπληρωτές. Τώρα τα νησιά, όπως ακούσατε και νωρίτερα, δεν μπορούν να πάνε αναπληρωτές να κάνουν μάθημα. Δεν έχει ανοίξει ακόμα η διασύνδεση. Επίσης, όταν πάνε εκεί, θα έχουν κάνει τεστ οι άνθρωποι για να είναι σίγουροι και αυτοί και οι τοπικοί πληθυσμοί. Ούτε αυτό το έχουμε ακούσει. Και άλλα προβλήματα, ένα-ένα που θα τα δούμε. Θα μου πείτε, αν προβλέπω εκλογές. Εγώ δεν προβλέπω εκλογές, δεν είμαι πρωθυπουργός. Ο μόνος που στο μυαλό του ξέρει πότε θα κάνει εκλογές, μέσα στα συνταγματικά προθεσμία βεβαίως, είναι ο πρωθυπουργός. Αλλά πιστεύω ότι είναι πολύ αρνητικό τώρα που η κοινωνία ζει αυτή τη μεγάλη αγωνία για την υγεία της, για τη δουλειά της, για τις προσωπικές σχέσεις, να συζητάμε θέμα εκλογών. Όταν περάσει η μπόρα, να δούμε να το κουβεντιάσουμε όλα χωρίς αφνιδιασμούς. Είναι στοιχείο δημοκρατίας οι εκλογές. Δεν λέω ότι είναι. Το ερώτημά σου και ξέρω ότι θα πάει για τον κύριο Λοβέρδο. Ναι, εγώ θα ήθελα λίγο να ξεφύγω στην κουβέντα. Να ρωτήσω καταρχάς για την αποστροφή του κυρίου Λοβέρδου, αν για το νομοσχέδιο το εκπαιδευτικό υπονοεί ότι δεν θα πρέπει να προχωρήσει η συζήτησή του. Γιατί είπατε, κύριε Λοβέρδο, καθίστε να δούμε. Και δεύτερον, αν έχετε κάποια προσωπική άποψη για την απρέπεια, κατά τη δική μου άποψη, της κυρίας Μενδώνη χτες προς το πρόσωπο του κυρίου Ξαρχάκου. Αν υπάρχει κάποια αντίδραση από την κοινωνική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας να έχει συζητηθεί αυτό το θέμα. Όχι. Κατηγορηματικά όχι, δεν υπάρχει καμία συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα από την κοινοβουλευτική ομάδα. Τώρα για το εγώ θα μου επιτρέψετε και όσον αφορά το νομοσχέδιο για την παιδεία θα έρθει οπωσδήποτε στη Βουλή μέσα στο καλοκαίρι και θα το συζητήσουμε εκεί. Εγώ θα ήθελα να δώσω μια απάντηση, αν μου επιτρέπετε, για το θέμα που έθεξε ο κ. Καλαρίτης σχετικά με το ενδεχόμενο εκλογών μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό είναι ασφαλώς μια απόφαση που θα πάρει αποκλειστικά και μόνον ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος είναι και ο αρμόδιος για να πάρει την απόφαση. Θα σταθμίσει τις καταστάσεις και θα λάβει τη δέουσα απόφαση που κατά τη γνώμη του εξυπηρετεί καλύτερα το ελληνικό έθνος και τη χώρα μας. Δεν ξέρω αν θα γίνουν εκλογές. Και δεν νομίζω ότι συμφωνώ ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Κατά τη γνώμη μου όμως δεν πρέπει να αποκλειστεί, κατά την προσωπική μου άποψη, έτσι, εντελώς το ενδεχόμενο εκλογών. Δεδομένου ότι η κυβέρνηση εξελέγει σε 7 Ιουλίου 2019 με μια εντελώς διαφορετική ατζέντα από την οποία, με την οποία θα πρέπει να διαχειριστεί από εδώ και πέρα. Μην ξεχνάμε ότι από εδώ και πέρα έχουμε διαφορετικές συνθήκες από ό,τι είχαμε πριν από ένα χρόνο. Να υποθέσω, κύριε Λοβέρδο, να υποθέσουμε, κύριε Λοβέρδο, ότι λέτε, όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015, που ενώ είχε κερδίσει τις εκλογές στις αρχές του 2015, το καλοκαίρι του 2015 μπροστά σε νέα δεδομένα και επειδή δεν μπορούσε να ακολουθήσει το πρόγραμμα το οποίο είχε εξαγγείλει, θα ασκήσουμε τα μνημόνια κτλ. Μην τα ξαναθυμηθούμε. Ναι. Έτσι. Ξανακάνει εκλογές και λέει, κύριε, αυτό ήταν το πρόγραμμά μου, ψηφίστε με ή όχι. Και τον ξαναψήφισε. Και με νέα εντολή. Αυτό, ναι. Σωστά. Σωστά. Όντως, το Σεπτέμβριο του 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε μια νέα εντολή κάτω από εντελώς διαφορετικές συνθήκες. Άρα και εσείς ασφαλώς λέτε, τώρα υπάρχει το ενδεχόμενο της πανδημίας. Δεν μπορεί να κάνεις εκλογές εν μέσω πανδημίας. Μάλιστα. Αλλά παρόλα αυτά δεν είναι ένα ενδεχόμενο που πρέπει να το αποκλείσουμε. Μάλιστα. Δεδομένου άρα, ότι η αντιπολίτευση λέει χρειάζεται μια νέα εντολή. Η αξιωματική αντιπολίτευση λέει όχι, η κυβέρνηση λέει ναι. Αλλά ο κύριος Φίλης θέλει να συμπληρώσει γιατί ναι. Θέλει κάτι να πει. Μου κάνει εντύπωση ότι συζητάμε τώρα όταν ο Πρωθυπουργός έχει πει πριν από 15 μέρες στην Καθημερινή ότι δεν βλέπει προεκλογές γιατί έχει την πολιτική νομιμοποίηση.
Προς τι λοιπόν ανακινείται αυτή η συζήτηση? Μου κάνει εντύπωση. Είπα ξύπα, είναι θέμα αυτό συνέπειας πολιτικής και μάλιστα είπα, μέσα στη μεγάλη κρίση την οποία ζούμε. Ο κύριος Πρωθυπουργός έχει εκφράσει την άποψή του. Αυτή, ναι. Η άποψή του προς είναι λοιπόν κάνουμε δημόσιο διάλογο για τη χώρα και για την κυβέρνηση. Αυτή θα εφαρμοστεί. Εδώ κάναμε μια συζήτηση που είπαμε προσωπικές αντιαπόψεις, οι οποίες δεν δεσμεύουν κανένα. Του φίλου των Αγγέλων συζητούμε, κύριε Λοβέρδο. Δεν συζητούμε περί του φίλου των Αγγέλων. Συζητούμε για το θέμα της πολιτικής σταθερότητας στη χώρα μας σε συνθήκες μεγάλης κρίσης. Είναι καλά, γιατί λοιπόν, φοβάστε τόσο να πολύ ανοίγει αυτή η συζήτηση, καμία αντίρρηση. Γιατί φοβάστε, φοβάστε την προσφυγή στο λαό? Δεν φοβάμαι τίποτα. Λέω ότι είναι θέμα πολιτικής σταθερότητας. Όταν ανοίγει μόνο. Κύριε. Να μιλήσω, δεν ακούω, συγγνώμη γι' αυτό. Ναι, κύριε φίλε. Ναι. Λέω, βεβαίως, αν θέλει να κάνει εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης, θα κριθεί από το λαό. Καμία αντίρρηση. Βεβαίως. Δεν υπάρχει φόβος κανένας, αλίμονο. Αλλά μόλις προ 15 ημερών, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, δεν υπάρχει θέμα εκλογών, γιατί έχω την πολιτική νομιμοποίηση. Έτσι. Τώρα, προς τι διάφοροι βουλευτές, μεταξύ των οποίων και ο αγαπητός κύριος Λοβέρδος, ανοίγουν θέμα πρώην εκλογών? Ως λαγοί λειτουργούν, ετοιμάζουν κάτι? Σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, το καλοκαίρι του 2015, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι τότε ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε την πλειοψηφία στη Βουλή. Ναι. Όπως θυμάστε. Όντως. Έχασε την πλειοψηφία στη Βουλή. Με ένα μεγάλο και έπρεπε να πάει σε εκλογές. Έχει χάσει την πλειοψηφία σήμερα ο κ. Μητσοτάκης. Φοβάται ότι θα την χάσει? 158 έντες έχω ακούσει ότι έχει. Έχει αλλάξει αυτό το πράγμα. Μάλιστα, κύριε. Κοιτάξτε. Εάν γίνουν εκλογές, όχι μόνο δεν θα τις χάσει, αλλά θα την αυξήσει. Συνεπώς, γι' αυτό καταλαβαίνω το δικό σας φόβο και το δικό σας παρελθόν. Θέλω να ευχαριστήσω. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Φίλη, τον κύριο Λοβέρδο, τον Λάμπρο Καλαρίτη και τον Φίλο Κλαδιανό που ήταν μαζί μας. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Εσείς να έχετε καλό Σαββατοκύριακο και εμείς θα μείνουμε για λίγο ακόμα. Φυσικά, έχουμε ακόμα 20 λεπτά. Εντάξει. Εγώ για τον κόσμο το λέω να διεκδικεί.